με το θέμα της Μιλάτου. Και το σπήλαιο της Μιλάτου, καθώς φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από αυτή την ηρωική στιγμή. Αναφερόμαστε βεβαίως στην ευρύτερη περιοχή της Μιλάτου και την Κυριακή του Θωμά, στις 23 Απριλίου, θα γίνει μια ξεχωριστή... 200 χρόνια από τι? Από την ηρωική έξοδο, γυναικόπαιδων και αμάχων από το σπήλαιο της Μιλάτου. Ναι. Την Κυριακή λοιπόν 23 του μήνα, η Κυριακή του Θωμά, όπως αλλιώς αναφέρεται. 23 λοιπόν Απριλίου του 1823. Πολύ σωστά. Μάλιστα. 200 χρόνια μετά. Ακριβώς. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Στέργιο Μαρτίνοβιτς, μέλος Πολιτιστικού Συλλόγου Μιλάτου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Σε τι όμορφο περιβάλλον βρίσκεστε? Ζηλεύουμε τώρα, από πίσω το φόντο είναι εξαιρετικό. Πράγματι, πράγματι. Βρίσκομαι πέριξ της Μιλάτου. Εξαιρετικό, ζηλεύουμε, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, καλά. Για πείτε μας για τις προετοιμασίες αναφορικά με την εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή και τι σηματοδοτεί για την περιοχή σας. Τα μηνύματα ποια είναι? Πράγματι, φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ιστορική έξοδο από το σπήλαιο της Μιλάτου. Το ιστορικό αυτό γεγονός νομίζουμε ότι είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Σήμερα, σε μια περίοδο που μένονται πόλεμοι σε όλο τον κόσμο αλλά και στην Ευρώπη. 200 χρόνια πριν, λοιπόν, άμαχος πληθυσμός, ο οποίος συγκεντρώθηκε από όλη την περιοχή του Επάνω Μεραμπέλου, τη Μίλατο, την Λατσίδα, τη Βουλισμένη, την Νεάπολη, στο σπήλαιο της Μιλάτου και αφού, παρέμεινε έγκλειστος για περίπου ένα μήνα, παραδόθηκε στις Οθωμανικές και Αιγυπτιακές δυνάμεις, με αποτέλεσμα όμως εκατοντάδες άνθρωποι να σκοτωθούν, να θανατωθούν και άλλοι να βρεθούν σε αιχμαλωσία. Έκτοτε το ιστορικό αυτό γεγονός τιμάται αδιαλείπτως από το 1952 μέχρι και σήμερα, την Κυριακή του Θωμά, δηλαδή μεθαύριο, την Κυριακή στις 23 Απριλίου. Και όπως κάθε χρόνο γίνεται μια επίσημη εορτή υπό την αιγίδα της Περιφέρειας αλλά και του Δήμου Αγίου Νικολάου. Γίνεται μια θεία λειτουργία στο παρεκκλήσι του Αγίου Θωμά, το οποίο βρίσκεται μέσα στο σπήλαιο της Μιλάτου, και ακολουθεί η εκφώνηση ενός πανηγυρικού λόγου. Φέτος, αλλά και κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών, φέτος όμως, εν ώψη της συμπλήρωσης των 200 ετών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μιλάτου έχει φροντίσει έτσι ώστε στους επισκέπτες του ιστορικού τόπου να γίνει ένα κέρασμα με τοπικά εδέσματα από την περιοχή, αλλά και ένας κριτικός καλλιτέχνης, ο κύριος Δημήτρης Βουρός, να αποδώσει με τη λύρα του ένα ποίημα, ένα τραγούδι του παπά Μανώλη Μπουνιαλέτου, ο οποίος ήταν ένας επιζών της σφαγής, στο ιστορικό σπήλαιο της Μιλάτου. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλους τους επισκέπτες. Καλούμε όλο τον κόσμο να επισκεφτεί την Μιλάτου. Σπουδαία πρωτοβουλία, κύριε Μαρτίνοβιτς, πραγματικά. Η συμμετοχή των νέων ποια είναι? Θέλετε τη συμμετοχή των νέων, έτσι δεν είναι? Βεβαίως θέλουμε τη συμμετοχή και των νέων και όλων των ηλικιών. Αξίζει νομίζω να αναφερθεί ότι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μιλάτου διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις εν ώψη της επετείου, από παρεμβάσεις σε σχολεία του Δήμου Αγίου Νικολάου για εικαστικούς και διαγωνισμούς και διαγωνισμούς δημιουργικής γραφής με αφορμή το ιστορικό γεγονός, επιστημονικές ημερίδες, συναυλίες, αλλά ακόμα και εθελοντικές ομοδοσίες. Πραγματικά πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο τέτοια ιστορικά γεγονότα με ευρύτερη εμβέλεια να μην χαθούν στη λύθη. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και εδώ είμαστε να μεταφέρουμε και όμορφες εικόνες από την ημέρα της εκδήλωσης και να πιάσουμε και τον απόϊχο από εβδομάδα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μαρτίνοβιτς. Ευχαριστούμε πολύ.